Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως γνωστόν, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, στο αρχικό μέρος των οποίων θα παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζόε Μπάιντεν. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταλλάξουν απόψεις επί διαφόρων πτυχών που άπτονται της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, τις αυξανόμενες προσφυγικές ροές και την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανθρωπιστική και οικονομική στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία και την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται σε σχέση με την υλοποίηση των κυρώσεων που έχουμε ήδη επιβάλει. Και δυστυχώς, τα μεγαλύτερα κενά σε σχέση με τις κυρώσεις αφορούν σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες με προεξάρχουσα την Τουρκία. Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αντλήσει κάποιους παραλληλισμούς μεταξύ της τωρινής κατάστασης στην Ουκρανία και του τι είχε συμβεί στην Κύπρο το 1974 και θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η πάροδος του χρόνου δεν παράγει δίκαιο ούτε και ξεπλένει την εισβολή και κατοχή μιας χώρας από ένα μεγαλύτερο γείτονα και τα παράγωγά τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τα τολμηρά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει προτείνει και τα οποία ως στόχο έχουν την αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Το πιο σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης ημέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αυτό της ενέργειας υπό το πρίσμα των προσπαθειών για ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιτακτική ανάγκη στη νέα γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αναδείξει το σημαίνοντα ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή μέσα από σημαντικά ενεργειακά έργα και συνέργειες με εταίρους της ευρύτερης περιοχής και γειτνιάζουσες χώρες. Επιπλέον, θα ανταλλάξουν απόψεις για το κέριο ζήτημα των υψηλών τιμών της ενέργειας, όπως αυτές καταγράφονται τους τελευταίους μήνες και θα εξετασούν συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να μετριάσουν το δυσβάσταχτο κόστος που επομίζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της Συνόδου, θα έλεγα πως ξεχωρίζουν τα σημεία που αφορούν πρώτον τον τομέα άμυνας και ασφάλειας, κυρίως εάν λάβει κάποιος υπόψη τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για τη στρατηγική πηξίδα, δεύτερον την επισιτιστική κατάσταση εντός της ενιαίας αγοράς, τρίτον τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού και τέταρτον τις προετοιμασίες για την επερχόμενη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας.